Αγαπητοί φίλοι του καναλιού, στις 11 Ιουλίου γιορτάζεται η μνήμη της Αγίας Όλγας. Υπάρχει λοιπόν η Αγία Όλγα, η οποία είναι και εις Απόστολος. Αυτόν τον τίτλο, τον οποίο έχουν ελάχιστοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, της τον έδωσε η Ορθοδοξία, διότι αυτή η Αγία συντέλεσε όπως και οι Απόστολοι για τη διάδοση και την εξάπλωση του χριστιανισμού. Η Αγία Όλγα γεννήθηκε το έτος 895 μετά Χριστόν στη Ρωσία. Οι γονείς της ήταν χωρικοί. Την παντρεύτηκε ο ηγεμόνας του Κιέβου, ο Ιγκόρ. Αυτός ο άνθρωπος την πήρε για το κάλος της, την εξυπνάδα και την αρετή της. Όμως το έτος 945 ο σύζυγός της δολοφονήθηκε και μέχρι να ελιλικιωθεί ο γιος της, ο Σβιατοσλάβ, έγινε αντιβασίλισσα. Τότε η Αγία Όλγα έδειξε μεγάλες διοικητικές ικανότητες. Η πολιτική της αδειοδρομία υπήρξε τεράστια. Η Αγία Όλγα τακτοποίησε τα οικονομικά του κράτους της. Προόδευε τότε το κράτος της σε όλους τους τομείς. Και η Αγία Όλγα αναδείχτηκε ικανότατη στη διοίκηση της Ρωσίας. Σπουδαιότερη όμως όλων υπήρξε η θρησκευτική της αδειοδρομία. Όπως λέει ο Νέστορας, η Αγία Όλγα υπήρξε η Ανατολή και το άστρο της σωτηρίας της Ρωσίας. Κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για τον εκχριστιανισμό του ρωσικού λαού. Η ζωή της Αγίας Όλγας μοιάζει πάρα πολύ με τη ζωή του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όπως και εκείνος εργάστηκε για την επικράτηση του χριστιανισμού, έτσι και η Αγία Όλγα αγωνίστηκε για την εξάπλωση του χριστιανισμού στις αχανείς χώρες της Ρωσίας. Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς με λεπτομέρειες τις μεγάλες, τις τεράστιες προσπάθειές της και την αδιάκοπη διδασκαλία της για να διαφωτίσει τον ρωσικό λαό και τον άπιστο γιο της, τον Σβιατοσλάβο, τους οποίους δίδασκε όχι μόνο με τη διδασκαλία της στα λόγια, αλλά πολύ περισσότερο με τις άοκνες, τις ακούραστες προσπάθειές της. Η Αγία Αντιβασίλισσα Όλγα προσπαθούσε να τραβήξει τον κόσμο στον Χριστό. Έκανε ολονύχτιες δεήσεις και ηκεσίες και με θερμά δάκρυα παρακαλούσε τον Θεό να φωτίσει και να καθοδηγήσει τον εθνικό, δηλαδή τον ειδωλολάτρη γιο της, αλλά και τον ρωσικό λαό, ώστε να γνωρίσουν τον αληθινό, τον έναν Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλυσμόνητο το παράδειγμα της θερμής διδασκαλίας της είναι και τα τελευταία συγκινητικά λόγια τα οποία είπε στον γιο της. Τα λόγια αυτά μοιάζουν πάρα πολύ με τα συγκινητικά λόγια της Αγίας Ανθούσας που ήταν η μητέρα του Αγίου Χρυσοστόμου. Και οι δύο αυτές μητέρες παρακαλούσαν τους γιους τους να περιμένουν τον θάνατό τους και να μην τις εγκαταλείψουν μέχρι αυτές να πεθάνουν. Αυτή μάλιστα η Αγία Όλγα παρακαλούσε τον γιο της Βιατοσλάβου να τον δει προτού πεθάνει χριστιανό και με ζήλο μεγάλο. Η Αγία Όλγα επισκέφτηκε κάποτε με την ακολουθία της στο Βυζάντιο, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο λαός της έκανε μεγάλη υποδοχή για τον τεράστιο αγώνα που έκανε υπέρ του χριστιανισμού. Όταν κατόπιν επέστρεψε στη Ρωσία, έκανε πολύ μεγαλύτερους αγώνες και προσπάθειες για τον λαό, αλλά και για τον ίδιο της τον εαυτό, τον καταρτισμό της και τον αγιασμό της. Παρέδωσε στον Θεό αναρρύθμιτες ψυχές, που σημαίνει ότι έκανε πάρα πολλούς ανθρώπους χριστιανούς. Τόσο πολύ μάλιστα εργάστηκε αυτή η Αγία για την πίστη και την Εκκλησία του Χριστού, ώστε της δόθηκε και ο τίτλος της εις Αποστόλου. Και αυτόν τον τίτλο τον έχουν ελάχιστοι στην ιστορία. Η Αγία Όλγα παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στον Κύριο στις 11 Ιουλίου, η μέρα κατά την οποία γιορτάζει την Αγία Όλγα και η Αγία μας Εκκλησία.
Θα ήθελα τώρα, αγαπητοί φίλοι του καναλιού μας, να μοιραστώ μαζί σας ένα εξαιρετικό θαύμα. Ακούστε το. Ο Ιωάννης, στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του, επιδόθηκε στη φιλανθρωπία και τον εκχριστιανισμό των υπηκόων του. Τον 9ο αιώνα βασίλευε στη Σερβία ο βουλγαρικής καταγωγής ευσεβής βασιλιάς Ιωάννης Βλαδιμίροβιτς. Χάρη στη θεάρεστη ζωή του, αναδείχθηκε άγιος και θαυματουργός. Παρθένος ο ίδιος, αν και έγκαμος, ποθούσε να κτίσει ένα πυκνό δάσος με πανύψηλα δέντρα και ποτάμια, ένα παρεκκλήσι για να προσεύχεται απερίσπαστος. Μία μέρα βγήκε για κυνήγι με τρεις μεγιστάνες. Ενώ όμως κυνηγούσε έφυπος και περιεργαζόταν ταυτόχρονα την περιοχή, του φάνηκε πως είδε μακριά έναν αετό, λαμπρό σαν τον ήλιο, που είχε επάνω στα φτερά του έναν σταυρό φωτεινό. Τότε ο βασιλιάς κάλπασε για να τον φτάσει και ο αετός, αφού μπήκε βαθύτερα μες στο δάσος, στάθηκε. Τότε ο βασιλιάς Ιωάννης διαπίστωσε πως αυτός δεν ήταν αετός. Ήταν ένας άγγελος που έστησε τον σταυρό του σε έναν συγκεκριμένο τόπο. Στάθηκε και ο Ιωάννης με τους ακολούθους του. Κατέβηκαν όλοι από τα άλογά τους και προσκύνησαν τον τίμιο σταυρό. Στο σημείο αυτό διέταξε ο βασιλιάς και έχτισαν ένα παρεκκλήσι. Και μέσα εκεί ο ευλαβέστατος βασιλιάς Ιωάννης προσευχόταν 7 φορές την ημέρα και αγρυπνούσε και τη νύχτα. Οι συνεχείς όμως απουσίες του έκαναν τη σύζυγό του, τη βασίλισσα, να υποπτευθεί πως ο βασιλιάς την απατά. Γι' αυτό η βασίλισσα έβαλε λόγια στον αδερφό της εναντίον του. Και εκείνος, επιθυμώντας να κληρονομήσει τη βασιλεία του, βρήκε ευκαιρία σε κάποια συμπλοκή με τους Ρωμαίους, τον χτύπησε με το ξύφος και τον αποκεφάλισε. Αλλά τότε έγινε ένα τεράστιο θαύμα. Το κομμένο βασιλικό κεφάλι δεν έπεσε στη γη. Το κράτησε στα χέρια του ο ίδιος ο Άγιος, συνεχίζοντας έφυπος την πορεία του και ψάλλοντας «Εφράνθην επί της ηρικόσιμη, εισήκον Κυρίου πορευσόμεθα». Πίσω του ακολουθούσε πλήθος λαού. Ο Άγιος κατευθυνόταν στο εκκλησάκι του, στο σημείο εκείνο που είδε τον φωτεινό άγγελο με τον σταυρό. Μόλις έφτασε, κατέβηκε από το άλογό του και προσφέροντας τον Θεό το κεφάλι του με τα ίδια του τα χέρια, του είπε «Κύριε, ισχύρα σου παρατήθε με το πνεύμα μου». Την ίδια στιγμή ακούστηκαν αγγελικές ψαλμωδίες και ο τόπος γέμισε ευωδιά. Κλήρος, στρατός και λαός κύδεψαν εκεί με τιμές και θρήνους στο παρθενικό και μαρτυρικό σώμα του βασιλιά, που από τότε άρχισε να επιτελεί πλήθος θαυμάτων. Μια εξαιρετική διήγηση από το βιβλίο «Εμφανίσεις και θαύματα των αγγέλων». Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.